Συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη χώρα αποχαιρέτησε τον κυβερνήτη μηναγό του μοιραίου μαχητικού φάντο με 4 της πολεμικής αεροπορίας Ευστάθιο Τσιτλακίδη που συνετρίβει 25 ναυτικά μίλια νότια της Ανδραβίδας το πρωί της Δευτέρας εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση. Λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησαν να μεταφέρονται στον Ιερό Ναό τα πρώτα στεφάνια και κατά πληροφορίε ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 100. Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι του αθλητικού συλλόγου που ήταν η αγαπημένη ομάδα του πιλότου, ενώ πολλά ήταν και τα στεφάνια πολιτικών. Από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι ο Ευστάθιο Τητλανκίδη έχασε τη ζωή του, οι σημαίε σχηματίζουν με σύστιε, ενώ όπω έγινε γνωστό το επόμενο διάστημα, αναμένεται να δοθεί το ονοματεπώνυμο του πιλότου είτε σε κεντρικό δρόμο τη πόλη είτε σε μεγάλο δημοτικό κτίριο. Βουβό ο πόνος των οικείων του με έναν συνάδελφο και τον αδελφό του να τον αποχαιρετούν με επικίδιου στο εσωτερικό του μικρού ιερού ναού, όπου τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία στη γενετήρα του στο ορεινό χωριό Γρανίτη τη Δράμα. λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η τελευταία πράξη του δράματος με τον εθνικό ύμνο τρεις πυροβολισμούς στον αέρα και με τα χειροκροτήματα του κόσμου που με δάκρυα στα μάτια φώναζε αθάνατος. Σπαρακτική ήταν η εικόνα της μητέρας που έλεγε το όνομα του παιδιού της κοιτώντα τον ουρανό ενώ ο πατέρας του μπήκε στην εκκλησία υποβασταζόμενος. Τραγική φιγούρα και η κοπέλα του που κρατούσε μια κοινή φωτογραφία τους. Η οικογένεια αποφάσισε να μοιράσει στην κηδεία μπομπονιέρες με κουφέτα και λευκά τριαντάφυλλα, καθώς ο 31χρονος πιλότος ετοιμαζόταν να πάντρευτεί τη σύντροφό του Μαρία, με την οποία ήταν αραβωνιασμένος από τον περασμένο Οκτώβριο.